Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου, κ. Αμφιλόχιος. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να επικοινωνούμε, Σεβασμιότατε. Επικοινωνούμε βέβαια με αφορμή και κάποια τραγικά γεγονότα, οπότε πρέπει να σταθούμε και σε αυτά. Την ευχή σας να ζητήσουμε πρώτα απ' όλα. Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε. Δική μας η χαρά που μας δίνετε την ευκαιρία μέσω του σταθμού να επικοινωνήσουμε με τους αδερφούς μας, τους συνακροατές. Και λέμε για τραγικά γεγονότα, Σεβασμιότατε, γιατί είμαστε συγκλονισμένοι και εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Συνεχώς διαβάζουμε για την Κρήτη, για τροχαία δυστυχήματα. Ένα παλικάρι και μια νέα κοπέλα χάθηκαν αυτή τη φορά. Πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο. Στενοχωρηθήκαμε. Δυστυχώς, ο τόπος μας οδυνάται και οι άνθρωποι του. Και όπως λέτε και εσείς, είναι ένα πολύ σύνηθες πλέον να έχει γίνει φαινόμενο αυτό της απώλειας, δηλαδή ανθρώπινων ζώων στην άσφαλτο. Πολλό δε μάλλον νέων ανθρώπων όπως είναι τα παιδιά αυτά, τα οποία χθες, προχθές χάθηκαν σε ένα τροχαίο ατύχημα εδώ στην περιοχή μας και έτσι όλους μας συνέχει αυτή η θλίψη και ο πόνος και προσπαθούμε έτσι να συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε τις οικογένειες των παιδιών αυτών. Και παράλληλα να δώσουμε και ένα μήνυμα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους να έτσι υπάρχει περισσότερη συστολή έτσι, και σύνεση και στην οδήγηση αλλά και γενικότερα στη ζωή. Ξέρετε η εποχή μας και οι νέοι άνθρωποι πολλές φορές μέσα στον ενθουσιασμό και σε όλη αυτή έτσι, την υπερβολή μη ίσως έχοντας επίγνωση και των κινδύνων που αυτά έτσι, κρύπτουν δοκιμάζοντας τον ήλικο της ταχύτητας, έτσι, τον κίνδυνο το απαγορευμένο και κάθε τι άλλο, έτσι, πολλές φορές ξεπερνούν τα όρια τους και βέβαια τα αποτελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις δυστυχώς είναι θλιβερά και τραγικά και προκειμένου είναι γεγονότα που αυτές τις μέρες βιώνει και ο τόπος μας εδώ και η ευχή και προσευχή μας είναι έτσι, να φυλάει ο Θεός όλο τον κόσμο και να μην ζει καμιά κοινωνία τέτοιες έτσι, τραγικές και οδυνηρές εμπειρίες. Βάλσα μου παρηγοριά, Σεβασμιότατε, για τους δικούς τους ανθρώπους τώρα που έμειναν πίσω, τι μπορεί να είναι? Παρηγοριά και δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι τα ανθρώπινα λόγια είναι ανίκανα και ανήμπορα να μπορούν να δώσουν. Επιστρατεύουμε την πίστη μας, η βεβαιότητα, όπως είπαμε έτσι και σε ένα λόγο μας, ότι ο θάνατος είναι κοίμηση και ο αποχωρισμός προσωρινός. Και αυτή η πίστη και η δύναμη στην Ανάσταση του Χριστού μας νομίζω είναι το μόνο λυτρωτικό και θεραπευτικό έτσι, φάρμακο σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω κάθε άλλος λόγος είναι όχι μόνο περιττός και κουραστικός αλλά ίσως και επικίνδυνος. Και γι' αυτό και εμείς μέσα από τη σιωπή μας και την προσευχή μας έτσι, και ό,τι άλλο χρειαστεί φυσικά να γίνει σε ανθρώπινο επίπεδο έτσι προσπαθούμε να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, Σεβασμιότατε, και να πάμε στην αιτία της σημερινής μας επικοινωνίας. Επικοινωνήσαμε μαζί σας γιατί μάθαμε ότι έχουμε και ευχάριστα για τα αναστηλωτικά έργα, για τα προσκυνήματά σας εκεί, έτσι δεν είναι? Δόξα του Θεού, με τη χάρη του Θεού, έτσι μας ελεεί υπερεκπερισσού, σκανδαλωδός μου είπε προχθές ένας αδελφός αρχιερέας, μου λέει, η χάρη του Θεού σκανδαλωδός ελεεί εσένα και όλους μας βέβαια, νομίζω δεν κάνει εξαιρέσεις ο Θεός, όλους μας αγκαλιάζει ανεξαιρέτως και αδιακρίτως η αγάπη του, έτσι και μας χαρίζει ότι έχουμε ανάγκη και ακόμα πολλά περισσότερα, προκειμένου σε ό,τι αφορά τα κάθε μας, είναι γεγονός ότι έτσι ολοκληρώνονται προσπάθειες βέβαια πολλών χρόνων και κόπων και πολλής έτσι, προσευχής και αγωνίας γιατί ξέρετε για να φτάσει κανείς σε ένα έτσι, αποτέλεσμα τέτοιας εμβέλειας δεν είναι υπόθεση μιας επικοινωνίας ή μιας αλληλογραφίας ή μιας έτσι έγκρισης ενός έργου αλλά είναι αποτέλεσμα πολλών κόπων και μόχθων και όχι προσωπικό αλλά πολλών ανθρώπων και προσώπων και ειδικών και τους ευχαριστούμε όλους. Έτσι λοιπόν εμπροκειμένων είχαμε την χαρά να συναντηθούμε με την κυρία Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη προ λίγων ημερών που θεωρούμε ότι είναι ένα πρόσωπο που έτσι έχει έμπρακτα αποδείξει το ενδιαφέρον της και την αγάπη της και για τα θέματα τα
τα έργα που αφορούν τα εκκλησιαστικά, δηλαδή τις ιερές μονές, τις αναστηλώσεις, τις ανακαινήσεις, αλλά και γενικότερα τα θέματα του πολιτισμού στο αντικείμενό της, πιστεύουμε ότι είναι μια δόκιμος και καταξιωμένη στο χώρο της Υπουργός. Εμείς λοιπόν επισκεφθήκαμε την κυρία Υπουργό, η οποία μας δέχτηκε με πολύ χαρά και με πολύ έτσι, αγάπη και ευγένεια, και σκοπός επισκέψεώς μας ήταν η ολοκλήρωση των εγκριτικών αδειών της, του μουσείου, του εκκλησιαστικού μουσείου, το οποίο λειτουργεί στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Γωνιάς, στο Κολυμβάρι δηλαδή, το οποίο το 2016, το 2018, το οποίο τα εγγένεια τέλεσε ο Παναγιώτατος της Οικουμενικών Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, και επειδή υπήρξαν θέματα που έπρεπε να διευθετηθούν σε ό,τι αφορά τις αδειοδοτήσεις από δικές της υπηρεσίες, του Υπουργείου Πολιτισμού εννοούμε δηλαδή, ολοκληρώθηκαν τα όσα αφορούσαν τις δικές μας μελέτες και τις διαδικασίες που έπρεπε εμείς να ολοκληρώσουμε, και έτσι καταθέσαμε το σχετικό φάκελο στην κυρία Υπουργό, η οποία έχει και εμπειρία βέβαια του χώρου, γιατί το είχε επισκεφτεί το 2019 και γνωρίζει το χώρο, το μουσείο, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μουσείο σε ό,τι αφορά και την αρχιτεκτονική του, καθώς στεγάζεται σε ημιυπόγειους θολωτούς χώρους μιας μοναδικής αρχιτεκτονικής, αλλά και τα εκθέματά του, δηλαδή η συλλογή εικόνων κριτικής τέχνης, που είναι μοναδική συλλογή σε όλη την Κρήτη, πλήρης όπως η συλλογή αυτή, αλλά και άλλα ιερά εκθέματα που εκτίθενται στο μουσείο, το καθιστούν ως ένα πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο εκκλησιαστικό μουσείο. Και βεβαίως μέσα στο μουσείο υπάρχει και η παρεκκλήση του κτήτερου της Μονής, του Αγίου Βλασίου, το οποίο και λειτουργείται, και έτσι δεν είναι το μουσείο της Μονής Γωνιάς δεν είναι ένα μουσείο, ξέρετε, νεκρό, αλλά είναι ένα μουσείο ζωντανό, μιλάει και μέσα από την παρεκκλήση του, αλλά και μέσα από τα εκθέματά του. Και ελπίζουμε ότι αυτή μας η επίσκεψη και η κατανόηση από την κυρία Υπουργό θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της λειτουργίας του μουσείου, το οποίο θα το διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα να πούμε βέβαια ότι εκτός από την Πατριαρχική Μονή Γωνιάς, μιλήσατε για την Χρυσοσκαλίτισσα, για τη Ζωδόχο Πηγή και θυμίζετε εσείς, είναι η Μονή Χρυσοσκαλίτισσας, επίσης σε έναν δρόμο μοναστήρι της Μητροπόλεως μας, πάνω σε ένα βράχο στην δυτικό κομμάτι της επαρχίας μας, ένα ευλογημένο μοναστήρι, εορτάζει της Παναγίας μας 15 Αύγουστο, και προχώρησαν και περιμένουμε τώρα την προκήρυξη ενός πολύ σημαντικού έργου για τη Μονή, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Τουρισμού είναι το έργο αυτό, το οποίο θα λειτουργήσει, είναι αναστηλωτικής φύσεως δηλαδή, θα δημιουργηθεί ένα μονοπάτι, θα δημιουργηθούν αναλυματικοί τείχοι και επίσης θα διαμορφωθούν οι χώροι της Μονής εκεί προάβλη, εξωτερική και εσωτερική, πέθρη χώροι. Είναι ένα αρκετά υψηλού κόστος έργου, 600.000 ευρώ είναι, και εκεί έγιναν οι ανάλογες έτσι, παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν από πλευράς δηλαδή των διαδικασιών εννοούμε, και αναμένουμε, μας είπαν, τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί από το Υπουργείο Τουρισμού και έτσι θα προκηρυχθεί, και φυσικά στο μοναστήρι εδώ επίσης της Παναγίας μας, εδώ έχω πηγή στις Παρθενώνους, στο γυναικείο μοναστήρι, το μόνο που έχουμε στη Μητροπολή μας εδώ, στο λόφο της Κισάμου, του Καστελίου δηλαδή, όπου είναι και οι έδρες Μητροπόλεως μας. Από εκεί πάνω η Παναγία όλους μας ευλογεί έτσι και μας σκέπει. Και εκεί γίνονται διάφορες παρεμβάσεις και από ένα έργο που έχει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, και επίσης μια άλλη πτέρυγα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προσπαθούμε και το μοναστήρι μας αυτό έτσι κτηριακά να ανακαινιστεί, διότι ξέρετε τα μοναστηριακά συγκροτήματα, ο χρόνος είναι αδυσόπιτος πολλές φορές και υπάρχουν οι φθορές του χρόνου, και αν δεν γίνουν και αυτές οι απαραίτητες παρεμβάσεις με σεβασμό στην ιστορία των μονών και σύμφωνα με τις μελέτες, έτσι τα πράγματα νομίζω, αυτό είναι και το χρέος μας δηλαδή,
πρώτα και πάνω απ' όλα το έμψυχο υλικό των μονών, έτσι, οι πατέρες και οι αδελφές, οι οποίοι με τη χάρη του Θεού έτσι εύχονται και προσεύχονται για όλους μας, και παράλληλα και οι αναγκαίες αναστηλώσεις και ανακαινήσεις για να μπορεί να υπάρχει και συνέχεια της μοναστικής, των μοναστικών αυτών κοινοτήτων. Και τέλος, Σεβασμιότατε, πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε και στο προσκύνημα του Οσίου Νικηφόρου. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε γένεια του κτηριακού συγκροτήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε από όσο γνωρίζουμε, έτσι. Ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Οσίου Νικηφόρου. Τι να πούμε, εμείς ζούμε ένα θαύμα και αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε και να το μαρτυρήσουμε. Το πώς έχει γίνει και πώς ολοκληρώνεται ο χώρος εκεί του προσκυνήματος. Αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκινήσαμε προ λίγων ετών, το 2012 δηλαδή, το 2014 μετά την αγιοκατάταξη του Οσίου Νικηφόρου, όπου εκεί σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό ναίδριο, δηλαδή στον τόπο, στη γενέτειρα γη του Αγίου Νικηφόρου, στο Σιρικάρι και στον ευλογημένο τόπο που γεννήθηκε. Και η αρχική μας σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε εκεί ένα μικρό ναό, ένα παρεκκλήσιο και στην έδρα της Μητροπόλεως μας εδώ στην Κίσα μας, στο Καστέλι, να χτίζαμε ένα πιο έτσι μεγάλο ναό. Όμως τελικά ο Άγιος άλλα ήθελε για τον τόπο του, για τη γενέτειρα γη του, έτσι το ναίδριο αυτό, εξάλλου και τα χρήματα που μέχρι τότε είχαμε στη διάθεσή μας, τα πολύ ελάχιστα, 5.000 ευρώ, τελικά αυτό το ναίδριο με τις πρεσβείες και με τις οδηγίες μάλλον και με την παρέμβαση του Αγίου έχει εξελιχθεί σε ένα προσκύνημα 2.500-3.000 τετραγωνικών μέτρων στο σύνολό του, μαζί με το παρακείμενο κτηριακό συγκρότημα που τώρα ολοκληρώνεται, με τους προάβλιους χώρους, και όντως εκεί ζούμε ένα θαύμα της παρουσίας του Αγίου. Ο Άγιος έτσι κατευθύνει και εμάς και μας φωτίζει, αλλά και πολλούς ανθρώπους και δωρητές και ευεργέτες, οι οποίοι μας στηρίζουν και μας βοηθούν, γιατί ξέρετε, ομιλούμε από άποψη κόστους για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δεκάδες για να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα συγκροτήματα, και το παρακείμενο συγκρότημα που είναι αναγκαίο για να μπορεί να διευκολύνει τους προσκυνητές, γιατί ο χώρος εκεί δεν έχει καμία διευκόλυνση, είναι σε ένα βουνό πάνω, απαράκλητος με ένα από πλευράς έτσι, της φυσικού περιβάλλοντος, αλλά μεγάλης παρακλήσεως και πνευματικής ευλογίας και χάρης από πλευράς της παρουσίας του Αγίου. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται τώρα και αυτό το συγκρότημα, αλλά είναι οι διαδικασίες του προάβλου χώρου 2.300 τετραγωνικών μέτρων, ένα εργοτάξιο ολόκληρο δηλαδή είναι την περίοδο αυτή εκεί. Με τις πρεσβείες του Αγίου και με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια των ανθρώπων έτσι, που μας στηρίζουν, έχουν προγραμματίσει 3 του μηνός Νοεμβρίου, Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, 3 Σεπτεμβρίου, μέρα Σάββατο, να πραγματοποιηθούν τα εγγένεια. Ήδη έχουμε έτσι, εκδώσει μία πρώτη ανακοίνωση και μας συγκινεί το γεγονός ότι πλήθος από και ιερέων αλλά και συλλόγων από όλη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο έχουν ενδιαφερθεί να οργανώσουν προσκυνηματικές εκδρομές για το διήμερο αυτό, 2 και 3 Σεπτεμβρίου, και επίσης την Κυριακή 4 που θα τελειώσουμε αρχιερατική θεία λειτουργία, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, όλη τη εβδομάδα θα τελειώσει κάθε μέρα η θεία λειτουργία και η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου. Και θα ήθελα επ' ευκαιρία να πω τη επικοινωνία αυτή που μα δίδεται και σα ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία αυτή, ότι επίσης ένα άλλο θαυμαστό γεγονός που έχει σχέση με τον Άγιο Νικηφόρο και το προσκύνημά του είναι ότι θα έχουμε την χαρά την ημέρα εκείνη να δώσουμε, να προσφέρουμε ως ευλογία σε όλους τους προσκυνητές που θα προσέλθουν το τριήμερο αυτό έναν πνευματικό θησαυρό που είναι ανέκδοτες επιστολές του πατρός Ανθίμου της Βαγιάνου, δηλαδή του Αγίου Ανθίμου της Χίου, που είχε γράψει ο πατήρ Άνθιμος, ο Άγιος Άνθιμος δηλαδή, προς τον πατέρα Νικηφόρο, τον Άγιο Νικηφόρο, και τον πατέρα Σοφρόνιο τότε, τον μετέπειτα πατέρα Ευμένιο, τον Όσιο Ευμένιο τον Νέο. Υπάρχουν επιστολές που είχε γράψει ο Όσιος Άνθιμος προς τον πατέρα Νικηφόρο, τον Όσιο Νικηφόρο και τον Όσιο Ευμένιο, μετά το 57, το 1957, που έκλεισε το λεπροκομείο του Χίου και ο πατήρ Νικηφόρος μεταφέρθηκε στον αντιλεπτρικό σταθμό της Αγίας Βαρβάρας στο Εγάλεο. Και ο πατήρ Άνθιμος τότε, ο Όσιος Άνθιμος,
συμβούλευε με πνευματικές επιστολές τον πατέρα Νικηφόρο, δηλαδή τον Όσο Νικηφόρο και τον πατέρα Σοφρόνιο, τον μετέπειτα πατέρα Ευμένιο, τον Όσο Ευμένιο. Και χάρη του Θεού και Όσιος οικονόμησαν τις επιστολές αυτές. Οι επιστολές αυτές να φτάσουν σε εμάς. Είναι από το 1959 οι επιστολές αυτές, οι οποίες είχαν περιέλθει στα χέρια του μακαριστού πατρός Νικοδήμου Μπιλάλη, ο οποίος πατήρ Νικόδημος, έτσι διαμέσου της Μονής Παντοκράτορος που ανήκει ο πατήρ Νικόδημος ως εξαρτηματικός μοναχός, η Μονή Παντοκράτορος μας έδωσε την ευλογία να τις εκδώσουμε και είναι ένας μεγάλος πλούτος και μια μεγάλη ευλογία. Και ετοιμάζουμε τώρα την έκδοση αυτή που θα την προσφέρουμε ως ευλογία στους προσκυνητές που θα προσέλθουν κατά το τριήμερο αυτό. Πραγματικά μεγάλη ευλογία. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χάρη του Αγίου Νικηφόρου και πρεσβείας του να φυλάτουν πάντα σε εμάς και να χαιρόμεθα και να ζούμε αυτή τη χαρά των Αγίων μας στη ζωή μας. Γιατί νομίζω ότι όσο βιώνουμε αυτή την παρουσία των Αγίων, τόσο καταλαβαίνουμε ότι τελικά η εμπειρία της πίστης μας δεν είναι μια κατάσταση του μέλλοντος, αλλά είναι μια εμπειρία του παρόντος και μακάρι όλοι μας αυτή την εμπειρία να βιώνουμε στην καθημερινότητα του βίου μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε και πολλές υπομονές σε όλους μας και στους καύσονες των ημερών, αλλά και στους καύσονες των καιρών μας. Την ευχή σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου, λοιπόν, ξεκινήσαμε και μια αναφορά φυσικά στα τραγικά γεγονότα που ταλαιπωρούν την Κρήτη, τον θάνατο ανθρώπων στην άσφαλτο, νέων ανθρώπων. Δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε μια αναφορά φυσικά. Είναι τραγωδία και έχουμε όλοι το νου μας, τις προσευχές μας, στους ανθρώπους που έμειναν πίσω. Ακούσατε ο Σεβασμιότατος, βέβαια, πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να βάλουν λίγο βάλσαμο στην ψυχή τους εκκλησιαστικά. Αυτό πρέπει να κοιτάμε τώρα. Τώρα φυσικά και μείναμε στα ευχάριστα που έχουμε και τα αναφέραμε με τις αναστηλώσεις, τα έργα που προχωρούν. Ακούσατε για το προσκύνημα του Αγίου Νικηφόρου. Με θαυμαστό τρόπο προχωρούν οι εργασίες και ολοκληρώνονται. Θα έχουμε εγγένεια του κτηριακού συγκροτήματος εκεί, σε έναν κακοτράχαλο τόπο, δύσκολα προσβάσιμο αρχικά, που θα γίνει βέβαια, τα εγγένεια θα γίνουν στις 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε μια μικρή ανάσα και στην επικαιρότητα.